Η λίμνη Βόλβη είναι ένας από τους 11 ελληνικούς υγροτόπους που περιλαμβάνεται στη συνθήκη Ραμσάρ και αποτελεί και προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000. Ως προς την οικολογική κατάσταση της λίμνης, με βάση τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία και τα γενικά φυσικοχημικά, μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται μέτρια, με χρονοσειρά δεδομένων από το 2012 και παρουσιάζει μία σταθερότητα στην κατάστασή της τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το φυτοπλανκτό, το ζωοβένθος και τον ολικό φόσφορο, χαρακτηρίζεται μέτρια. Τα υδρόβια μακρόφυτα μας δίνουν καλή κατάσταση, όμως βάσει της οδηγίας πλαίσιου για τα ύδατα πρέπει να ακολουθήσουμε τον κανόνα που βασίζεται στην αξιολόγηση με τη χαμηλότερη τιμή, οπότε γι' αυτό χαρακτηρίζεται μέτρια. Όλα αυτά τα χρόνια που διενεργούνται οι δειγματοληψίες, τόσο τη θερινή περίοδο όσο και νωρίς την άνοιξη το φθινόπωρο, έχουμε παρατηρήσει ανθίσεις φυτοπλανκτού. Μία από τις ομάδες, τις ταξινομικές του φυτοπλανκτού που μπορεί να δημιουργήσει ανθίσεις είναι τα κυανοβακτήρια. Όταν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες, παραδείγματος χάρη με την αύξηση της θερμοκρασίας, των θρεπτικών, με την μειωμένη ανανέωση των νερών, μπορούν να δημιουργηθούν κυανοβακτηριακές ανθίσεις. Ένα τέτοιο φαινόμενο μικρής έκτασης παρατηρήσαμε φέτος την άνοιξη, όπου είχαμε ανάπτυξη του πληθυσμού του γένους ντολιχοσπέρμουν στη λίμνη και παρατηρήσαμε και χρωματισμό των υδάτων. Το γεγονός ότι η λίμνη τα τελευταία 12 χρόνια παραμένει σε μέτρια κατάσταση, παρόλο της χρήσης γης και όλες τις άλλες παραμέτρους που συμβάλλουν σε μια λίμνη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θετικό δείγμα, με την έννοια ότι δεν υποβαθμίζεται. Στόχος της οδηγίας είναι να επιτευχθεί καλή κατάσταση. Παλεύουμε και εμείς από τη μεριά μας για αυτό το κομμάτι και ευελπιστούμε η κατάσταση να βελτιωθεί. Η Ιωάννα έχει ένα μέτρο. Ήρθαμε στη λίμνη Βόλβη για να πραγματοποιήσουμε την πρώτη δειγματοληψία της θερινής περίοδου, όπου πια οι δειγματοληψίες θα γίνονται μηνιαία στη λίμνη για όλο το καλοκαίρι. Λάβαμε δείγματα για τον ποιοτικό έλεγχο, όπως είναι το φυτοπλανκτό, και δείγματα από την έφωτη ζώνη για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών παραμέτρων. Τα τελευταία 12 χρόνια υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Η κατάσταση είναι σταθερά μέτρια. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουμε είναι στην ουσία και απλά η θερμοκρασία σε όλο το βάθος της λίμνης μέχρι και το μέγιστο βάθος, το μέγιστο σημείο που όπως μετρήσαμε σήμερα είναι τα 20 μέτρα για το μήνα τον Ιούνιο. Είναι το προφίλ του οξυγόνου σε αυτά τα μέτρα, η διαφάνεια της λίμνης, η διαφάνεια του νερού της λίμνης, η ειδική αγωγημότητα του νερού, το pH και τα ολικά διαλυμένα στερεά μετράμε.